Ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος μαζί με την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που βρίσκονται σήμερα εδώ στην Κύπρο για την κηδεία του Δημήτρη Χρυσόφια, έγιναν δεχτοί με παρατεταμένο χειροκρότημα. Κύριε Κουτσούμπα, γνωρίσατε επί αρκετά χρόνια προσωπικά τον Δημήτρη Χρυσόφια. Τι μπορείτε να μας πείτε για την γνωριμία και την φιλία που σας συνέδεε? Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν επιφανή παράγοντα, όχι μόνο της κυπριακής δημοκρατίας, του κυπριακού λαού, αλλά έναν επιφανή παράγοντα και της Ελλάδας, της Ευρώπης, του διεθνούς εργατικού λαϊκού κινήματος, του κομμουνιστικού κινήματος, ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, και ανάμεσα στα κόμματά μας και με τον ίδιο τον Δημήτρη τον Χρυσόφια είχαμε στενές αδερφικές σχέσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού της Ελλάδας, του λαού της Κύπρου. Ο Δημήτρης ανάλωσε όλη του τη ζωή στην υπεράσπιση της Κύπρου, της ενότητας της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για την επανένωση του νησιού, αλλά ταυτόχρονα ήταν και βαθιά διεθνιστής, αγαπούσε τους λαούς όλου του κόσμου, ήταν πάντα σταθερά στο πλευρό της εργατικής τάξης, του λαού της Ελλάδας, των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο ελληνισμός, και βεβαίως ήταν πανταχού παρόν σε όλες τις διεργασίες, μετά ιδιαίτερα τις ανατροπές που συνέβησαν στο παγκόσμιο στερέωμα με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία υπεράσπιζε πάντοτε στεναρά, ήταν παρόν στην προσπάθεια συντονισμού και κοινής δράσης των κομμουνιστικών, των εργατικών κομμάτων για το καλό πάντα των λαών μας. Και το γεγονός ότι υπήρξε και σε κάποια περίοδο ηγέτης κράτους, προώθησε τις κομμουνιστικές ιδέες πάρα πολύ ο Δημήτρης Χρυσόφιας. Αυτό αποτελούσε και μια όθηση και για άλλα κομμουνιστικά κόμματα όπως αυτό της Ελλάδας, κύριε Κουτσούμπα, για περαιτέρω δράσεις, ακόμα και για προώθηση σε διεθνές επίπεδο ιδεών που έχουν να κάνουν με το θέμα του κομμουνισμού, μέσα από δικούς του ηγέτες που ενστερνίζονταν τέλος πάντων την κομμουνιστική ιδεολογία. Οπωσδήποτε, κυρίως όμως η προσφορά του ήταν να υπερασπίσει τα συμφέροντα των Κυπρίων εργαζομένων, να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Κύπρου και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για την επανένωση του νησιού, για να σταματήσει η τουρκική εισβολή και κατοχή που συνεχίζεται για 45 ολάκερα χρόνια, και βλέπουμε σήμερα δυστυχώς να παραβιάζει ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα και στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Τουρκία, και στην Ελλάδα, και γενικότερα να δημιουργεί αστάθεια και προβλήματα σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Ο Δημήτρης Χρυσόφιας ήταν παρόν σε όλες αυτές τις μάχες.